Θέλω να πω στο κομμάτι που έχει να κάνει και με το ότι τρεις από τους τέσσερις είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ο ένας από τους τρεις, ο Μαθαίος, βρίσκεται ήδη σε διαθεσιμότητα. Θεωρούμε ότι δεν την επιλέχθηκαν τυχαία οι δημόσιοι υπάλληλοι. Επιλέχθηκαν εσκεμμένα για να τρομοκρατήσουν όλους τους άλλους εργαζόμενους. Και το γεγονός ότι είναι ήδη σε διαθεσιμότητα ο Μαθαίος, ουσιαστικά λειτουργεί αποτρεπτικά και για θέλουν να λειτουργήσει αποτρεπτικά και για τους άλλους υπόλοιπους δημόσιους υπάλληλους, έτσι ώστε να φοβούνται να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις και σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Εγώ το βλέπουμε και από το νοσοκομείο και για την τύχη του Δαμιανού, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τότε είναι και γραμματέας του συλλόγου μας. Όλοι οι συνάδελφοι ανησυχούν και σκέφτονται υποσυνείδητα ότι θα μπορούσαν να είναι στη θέση του Δαμιανού οι ίδιοι. Ο Δαμιανός συμμετείχε στην όλη διαδικασία, όσο μετά από απόφαση που είχε πάρει το ΔΣ του συλλόγου μας. Έτσι, δεν συμμετείχε βεβαίως και ως πολίτης, ως ενεργός πολίτης, αλλά συμμετείχε και εφαρμόζοντας μια απόφαση που είχε πάρει το ΔΣ του συλλόγου. Θα μπορούσε στη θέση του Δαμιανού να είμαι εγώ, θα μπορούσε να είναι εκείνες τις μέρες, εγώ είχα το μόνο, αλλά πέρα από αυτό θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε άλλος από τα μέλη του συλλόγου μας και τα μέλη του ΔΣ θα μπορούσε να είναι στη θέση του Δαμιανού. Γιατί ουσιαστικά στοχοποιήθηκε και ακόμη και η συνδικαλιστική δραστηριότητα βλέπουμε με την όλη εξέλιξη έτσι όπως έχει γίνει. Και η δραστηριότητα των πολιτών ως πολίτες, ως ενεργοί πολίτες που όπως πολύ σωστά υπόθηκε υπερασπίζονται το Σύνταγμα, αλλά και η συνδικαλιστική δραστηριότητα και το βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι που το τελευταίο καιρό είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι μόνο η υπόθεση η δική μας. Εμείς, ας πούμε, από το χώρο της υγείας είδαμε στη Φλόρινα τι έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Γέρκυρα με τους εργαζόμενους που αγανάκτησαν από το γεγονός ότι στάλθηκαν ελευθές για να ελέγξουν το ωράριο των εργαζόμενων και όχι για να ελέγξουν για το ότι υπήρχαν μια σειρά από ειδικότητες που δεν ήταν στην εφημερία ενώ θα έπρεπε να είναι για το χάλι του νοσοκομείου. Σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, στην περίπτωση ας πούμε της Κέρκυρας, διέσυραν, συκοφάντησαν τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την έντονη διαμαρτυρία που υπήρχε και τους παρουσίασαν ως τεμπέλητες που δεν θέλανε να ελεγχθούν και στο τέλος από την τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ΕΔΕ και τώρα έχουν κληθεί να καταθέσουν στην ΕΔΕ ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, ο πρόεδρος του Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια και η συνδικαλιστική δραστηριότητα να διώκεται. Θέλουν να επιβάλλουν να μην αντιδρά κανείς, το προσπαθούν από τα κανάλια. Το κάνουν με τα κανάλια κάθε βράδυ που ελέγχουν όλα τα κανάλια γιατί ανήκουν στους μεγαλοϊδιοκτήτες. Χθες ο κυβερνητικός βουλευτής μας είπε στο νοσοκομείο, όταν του αναφέραμε ότι μα ένα δίσκοψανε κόβουνε φέτος από την υγεία, λέει και πού να βρούμε τα λεφτά. Ναι, αλλά 500 εκατομμύρια ευρώ είναι το αγγελιώσιμο κάθε χρόνο των καναλιών. Που δεν το πληρώνουν τα κανάλια αυτό το αγγελιώσιμο. Κατευθείαν, ας πούμε, τα νοσοκομεία της χώρας θα χαλήσουν το πρόβλημα τους αν πληρώνουν οι καναλάρχες το αγγελιώσιμο, γιατί για να λιβανίζουν κάθε βράδυ συνεχώς την κυβέρνηση και να βρίζουν και να συκοφαντούν την αντιπολίτευση. Έτσι, ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν είναι μια αγνή και σωστή δημοκρατία που λειτουργεί μια χαρά, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι μια εκτροπή. Εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου θεωρούμε ότι αυτή η δίωξη είναι πέρα για πέρα λάθος, με την έννοια ότι οι άνθρωποι οι συνάδελφοι οι οποίοι διώκονται είναι κατηγορούμενοι, απλά εκτελούσαν απόφαση που είχε πάρει μια μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία, ούτως ώστε να φανεί και η αντίδρασή μας, αλλά και από εκεί και πέρα να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο, αλλά και τους αυτούς που πρέπει να ευαισθητοποιούνται κάθε φορά πάνω στα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι, η κοινωνία, οι άνεργοι, όλος ο κόσμος. Θεωρούμε ότι το να διώκονται κάποιοι άνθρωποι επειδή ειρηνικά, συμβολικά, παρευρίσκονται σε ένα χώρο ο οποίος ούτε ζημιά έγινε, ούτε βανταλισμοί ούτε τίποτα άλλο, το αντίθετο μάλιστα, προηγουμένως μια χαρά, λειτουργήσαν οι απαραίτητες υπηρεσίες που χρειάζονταν και για τους πολίτες.
Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους τέσσερις συναδέλφους, οι οποίοι, το ξανατονίζω, αυτό που έκαναν ήταν να υπακούσουν εντός εισαγωγικών σε μια απόφαση μιας μεγάλης απεργιακής συγκέντρωσης, η οποία και αποφάσισε αυτό το, τη μορφή αντίδρασης και διαμαρτυρίας. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους που διώκονται άδικα και να επισημάνουμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις θα είμαστε όλοι συνένοχοι για να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα και να μην υπάρχει καμία ποινική δίωξη στους αγώνες του λαού για ελευθερία, δημοκρατία και όπως είναι τώρα τα πράγματα, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Ευχαριστώ. Από δύο πράγματα. Δεν θέλω να σταθώ πολύ ώρα. Δύο πράγματα. Θα πω θεωρώ ότι η δίωξη αυτή είναι καθαρά μια πολιτική δίωξη, η οποία στόχο έχει να τρομοκρατήσει όχι μόνο τους ανέκτους, τους ανθρώπους που κάνουν στο ειδόνι, γιατί το από τους ξέρω τουλάχιστον αυτοί δεν πρόκειται να τρομοκρατηθούν, τους υπόλοιπους. Τόσο τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως αναφέρανε προηγουμένως, τόσο και εμάς, τους που δεν είμαστε δημόσιοι υπαλλήλοι, έτσι όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος τους και θα ήθελα να καλέσω όλα τα μέλη του συλλόγου μας, τόσο τους ασκέπτονες, αλλά και τους υπόλοιπους διδακτικούς, να συμπαρισταθούμε έμπρακτα αύριο, μεθαύριο, το 17 του μήνα, στην Τρίτη, στο δικαστήριο και με τη φυσική μας παρουσία. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διαβάσω που δεν εκφράζει απαραίτητα τους αλληλέγγυους πολίτες, αν και πολλοί είναι. Είναι άτομα που συμμετείχαν επίσης στον αποκλεισμό της περιφέρειας. Είναι το εξής κείμενο που υπογράφουν και οι υπογραφές θα δοθούν στη δημοσιότητα, δεν τις διαβάζω, είναι πολλές, μόλις μαζευτούν κιόλας. 12 Φλεβάρι του 2012, η Όλγα, ο Βασίλης, ο Δανιανός, ο Μαθιός, εμείς που υπογράφουμε αυτή την ανακοίνωση και κυρίως οι πολίτες που συμμετείχαν στη μαζικότερη λαϊκή συνέλευση που έχει δίνει η Κρήμας πόλη, αποφασίσαμε από κοινού να εκφράσουμε ειρηνικά και έμπρακτα την αντίθεσή μας στις πολιτικές εξαθλίωσεις της μη εκλεγμένης κυβέρνησης Παπαδήμου, αποκλείοντας την αντιπεριφέρεια Λασιθίου για 17 ημέρες. Δώσαμε τα χέρια για το κοινό καλό, και ας μη συμφωνούμε σε όλα, βάζοντας το λιθαράκι μας για να πέσει εκείνη η κυβέρνηση. Την 3η 17/12/13 η Όλγα, ο Βασίλης, ο Ανιανός και ο Μαθιός δικάζονται για τη συμμετοχή τους στον αποκλεισμό της αντιπεριφέρειας Λασιθίου. Ξεκάθαρα, πρόκειται για μια κίνηση στοχοποίησης και παραδειγματισμού χάρη εκφοβισμού. Εμείς, ως επίσης συμμετέχοντες στον αποκλεισμό, χαιρετίζουμε τους συναγωνιστές πολίτες μας και δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους, όπως ήμασταν και εκείνες τις 17 ημέρες. Δεν εκφοβιζόμαστε, αγωνιζόμαστε. Γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός του να είναι κι άλλος κόσμος την ημέρα της δίκης έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια. Όχι για να πω, Βασίλειο Μαντασμό, όχι μόνο για να συμπαρασταθεί σε εμάς, γιατί δεν συμπαρασταθείτε σε εμάς, συμπαρασταθείτε στον εαυτό του. Δηλαδή ο καθένας που θα βρεθεί αυτή τη μέρα στο δικαστήριο δεν έρχεται για τέσσερις ταλέπορους συμπολίτες μας, τους οποίους έρχεται να τους στοχοποιήσουν. Έρχεται γιατί πρέπει να υπερασπίσει το στοιχειώδες δικαίωμά του όταν όταν καταστέλλεται οποιαδήποτε διαμαρτυρία του, να αντιδράσει. Άρα, η μόνη λύση λοιπόν απέναντι σε αυτόν τον εκφοβισμό είναι να τους φοβήσουμε εμείς με την παρουσία μας. Άρα είναι δίκαιο όλων μας.